θέμα που εννοείται μας κάνει και περήφανος, γιατί σε αυτή την έρευνα συμμετέχει ένας δικός μας εκλεγμένος στη τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, είναι ο Παναγιώτης ο Σαρής μαζί με τον Καλημερίσο. Καλημέρα Παναγιώτη μου. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Σαρή, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα Μαρία, μια χαρά. Χαίρομαι. Λοιπόν, την έρευνα αυτή, μια μικρή διόρθωση έτσι, για να τη συντονίζω, δεν συμμετέχω, είμαι συντονιστής της δουλειάς αυτής. Ναι. Εντάξει, συμμετοχή είναι και αυτό, όπως και να έχει. Ναι, σωστά. Ο συντονιστής πολλές φορές έχει το... Ο συντονισμός έχει περισσότερες ευθύνες. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, για πες μας τώρα τα DNA αυτό, γιατί DNA ξέρουμε για τα ζώα, ξέρουμε και για τα φυτά με τις... πώς σκεφτήκατε ότι πρέπει να βρούμε τι έχει μέσα ο δίκταμος, πώς το σκεφτήκατε αυτό? Ο δίκταμος είναι ένα μικρό κομμάτι του συγκεκριμένου project. Mm-hmm. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από το γεγονός ότι τα καλλιεργούμενα είδη που παράγουν την τροφή μας σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν συγγενείς στη φύση, οι οποίοι είναι άγριοι και ζουν σε περιβάλλοντα πάρα πολύ αντίξωα. Αυτοί οι φυτικοί οργανισμοί έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητες και την ικανότητα να επιβιώνουν σε συνθήκες στις οποίες πραγματικά τα καλλιεργούμενα ξαδερφάκια τους είναι σχεδόν αδύνατο να επιβιώσουν. Δηλαδή σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε υψηλές θερμοκρασίες, σε υψηλή αλατότητα, σε επίπεδα ξηρασίας κτλ. Mm-hmm. Η ικανότητά τους λοιπόν αυτή να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες συνθήκες μας κίνησε το ενδιαφέρον. Πιστέψαμε αρχικά ότι μπορούμε ψάχνοντας το γενετικό τους υλικό, το γονιδίωμά τους, να εντοπίσουμε τα γονίδια αυτά τα οποία είναι υπεύθυνα για τις ανθεκτικότητες αυτές, και στη συνέχεια οι γεωπόνοι και οι βελτιωτές σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να περάσουν αυτές τις ιδιότητες στα καλλιεργούμενα φυτικά είδη. Αυτό κάναμε, ξεκινήσαμε, συγκέντρωσα μια ομάδα επιστημόνων από διάφορα επιστημονικά πεδία, επιστήμονες πληροφορικής, βιολογίας, μικροβιολογίας, γονιδιωματικής, γενετιστές, γεωπόνους, γιατρούς κτλ. Φτιάξαμε ένα consortium, μια ομάδα δηλαδή, και αρχίσαμε να μελετούμε τα γονιδιώματα, να αλληλουχούμε καταρχήν και να μελετούμε στη συνέχεια τα γονιδιώματα αυτών των βοτάνων και φυτών της Κρήτης. Mm-hmm. Γιατί εστιαστήκαμε τώρα στην Κρήτη? Διότι η Κρήτη έχει το προνόμιο να έχει πολλά και διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα. Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις ένα αλπικό περιβάλλον ψηλά στο Ψιλορίτη και στα Λευκά Όρη, μπορεί να συναντήσεις ένα ερημικό περιβάλλον χαμηλά στις θάλασσες και τις παραλίες, ένα περιβάλλον με πολύ ψηλή αλατότητα δίπλα στη θάλασσα, είμαστε νησί, ένα περιβάλλον με πολύ ξηρασία επίσης. Οπότε σκεφτήκαμε ότι αυτό το νησί, Κρήτη δηλαδή, μας δίνει τη δυνατότητα σε μια περιορισμένη έκταση γης να συναντήσουμε φυτικούς οργανισμούς οι οποίοι έχουν αναπτύξει διαφορετικές ιδιότητες. Αρχίσαμε λοιπόν την αλληλούχηση των γονιδιωμάτων με ένα είδος το οποίο ονομάζεται Brassica cretica, είναι ένα συγγενικό των Brassica, δηλαδή του μπρόκολου, κουνουπιδιού κτλ. Τα οποία αν και στην Ελλάδα δεν έχουν πολύ μεγάλη οικονομική σημασία, στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι πολύ πολύ οικονομικό σημαντικά είδη. Mm-hmm. Αυτή η οικογένεια φυτών απ' την άλλη έχει φυτά τα οποία παράγουν έλαια στις βορειότερες χώρες της Ευρώπης, ναι, που τα έλαια αυτά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοτίζελ και βιοεθανόλης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και αν καταφέρουμε να βρούμε ανθεκτικότητες σε παθογόνα και περιβαλλοντικές συνθήκες για αυτές τις καλλιέργειες, θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την αύξηση της παραγωγής. Ήδη αλληλουχήσαμε το γονιδίωμα του Brassica cretica, έχουμε αλληλουχήσει το γονιδίωμα του άγριου συναπιού που ανήκει στην ίδια οικογένεια, το Συνάουτης άλμπα. Mm-hmm. Τελειώσαμε μόλις το γονιδίωμα του δίκταμου. Mm-hmm. Και έπεται συνέχεια. Δηλαδή είναι ένα project που δεν εστιάζεται μονάχα στο δίκταμο και στα φαρμακευτικά βότανα, αλλά έχει μια σειρά άλλων φυτικών ειδών που έχουμε αλληλουχήσει ή θα αλληλουχήσουμε και θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Μάλιστα. Και μέσα σε αυτό, mm-hmm, έχουμε αρχίσει να αποκωδικοποιούμε και τα μικροβιώματα
δηλαδή τους μικροοργανισμούς που ζουν στις ρίζες αυτών των φυτικών οργανισμών και τους βοηθούν ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει μια συλλογή στο εργαστήριό μου από μια σειρά από εκατοντάδες στελέχη μικροβίων που έχουμε απομονώσει από τις ρίζες αυτών των οργανισμών, τα οποία αναλύουμε, βλέπουμε ότι παράγουν καινούργια, έχουν ιδιότητες να καταπολεμούν παθογόνα, να ενισχύουν την ανθεκτικότητα των φυτών στην αλατότητα, παράγουν αντιβιωτικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κλινική ιατρική κτλ. Μάλιστα. Πολύ σημαντικός λοιπόν ο ρόλος, η ανάλυση του DNA, του γονιδιώματος όπως το λέτε, αυτών των ειδών, και ο στόχος δηλαδή ποιος είναι, Παναγιώτη, αν μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία γι' αυτό, δηλαδή πού στοχεύετε, πού θα πάμε, τι θα βοηθήσει, να το πούμε λίγο πιο, να το εκλαϊκεύσουμε λίγο. Ναι. Το να γνωρίζεις το γονιδίωμα ενός οργανισμού σου δίνει τη δυνατότητα να ξέρεις πώς έχει όλες αυτές τις ιδιότητες τις οποίες έχει. Για παράδειγμα, ο δίκταμος που αναφέρατε προηγουμένως παράγει εθέριο έλαιο. Το εθέριο έλαιο είναι το αποτέλεσμα βιοχημικών μονοπατιών τα οποία ελέγχονται από το γονιδίωμά του, από τα γονιδιά του. Ο δίκταμος της Ανατολικής Κρήτης, είτε ο δίκταμος στα Λευκά Όρη, είναι ο ίδιος με το δίκταμος στον Ψιλορίτη? Και αν είναι ο ίδιος, έχει την ίδια παραγωγή εθερίου ελαίου, αν υπάρχει διαφοροποίηση, ποιο κομμάτι του γονιδιώματος ευθύνεται σε αυτή τη διαφοροποίηση και πώς μπορούμε να επιλέξουμε την ποικιλία, σε εισαγωγικά η λέξη, αυτή η οποία θα μας δώσει τη βέλτιστη παραγωγή. Άλλο παράδειγμα, το μπράσι κακρέτικα έχει ανθεκτικότητα σε έναν ομίκητα ο οποίος προσβάλλει τα μπρασικάτσια, δηλαδή την οικογένεια αυτή, και είναι πολύ σημαντικό παθογόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Πώς μπορεί να έχει ανθεκτικότητα αυτό, από πού πηγάζει αυτή η ανθεκτικότητα και ποια γονίδια ευθύνονται στην ανθεκτικότητα αυτή? Τέτοιου είδους ερωτήματα μπορούμε να απαντήσουμε, τα οποία μπορούν να έχουν άμεση χρήση από τους βελτιωτές γεωπόνους. Και γενετιστές, καταλαβαίνω, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή μπορείτε να βρείτε, ας πούμε, ένα, πώς να το πω τώρα και στην, όσο πιο λαϊκά μπορώ, μπορείτε να βρείτε, ας πούμε, ένα γονιδίωμα σε ένα άγριο είδος, το οποίο μπορεί αυτό να μεταφερθεί, αν το έχω καταλάβει σωστά, Παναγιώτη Τσαρή, σε μια ντομάτα, παραδείγματος χάρη, η οποία, ξέρω εγώ, έχει ένα ιό, ή η ρίζα της θέλει μια περισσότερο ανθεκτικότητα σε κάποιο βακτήριο, ιό κλπ. Είχαμε και τον κύριο Κατή. Ναι, λέω τώρα ως παράδειγμα. Λέω ως παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πόσο σημαντικό είναι αυτό που έχετε βρει και εξελίσσεται η διαδικασία αυτή. Μπορεί δηλαδή και στο, και στην παραγωγή τροφίμων ή και στην παραγωγή, ας πούμε, κάποιων φαρμάκων για τον άνθρωπο, να ήδη τα εθέρια έλαια όλων αυτών που λέμε χρησιμοποιούνται και στη φαρμακευτική, έτσι. Βέβαια. Οπότε βέβαια, το αναλύεται περισσότερο, να δείτε που κρύβονται όλα αυτά τα μυστικά. Μόνο γνωρίζοντας την αλήθεια του γονιδίωματος μπορούμε να εμβαθύνουμε στη μελέτη αυτή. Χωρίς να γνωρίζουμε το γονιδίωμα των ειδών αυτών, δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένες οι προσεγγίσεις που μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανοίγουμε μια καινούργια πόρτα, ας το πούμε έτσι, στην έρευνα των οργανισμών αυτών, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να μελετήσουμε εις βάθος τις ιδιότητες τις οποίες έχουν. Μπράβο σας, και επίσης να τα σεβαστούμε περισσότερο, Παναγιώτη Σαρή, αυτά που μας προσφέρει η φύση της Κρήτης, έτσι, γιατί από όσο γνωρίζω, δεν ξέρω αν είναι μύθος αυτό, έρχονται διάφορες εταιρείες, τα παίρνουν, τα κόβουν, έτσι τα... Δυστυχώς δεν υπάρχει, έχετε δίκιο, πολύ πολύ δίκιο, δυστυχώς δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο το οποίο να κατοχυρώνει αυτή τη χώρα όσον αφορά τον εθνικό της πλούτο. Και όταν μιλάω για εθνικό πλούτο, μιλάω για τη χλωρίδα και την πανίδα της. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να έρθει να απομονώσει ένα μικροοργανισμό από κάποιο περιβάλλον της Κρήτης, ο οποίος παράγει μια πολύ σημαντική
χημική ουσία, είτε για την διατροφή μας, είτε για την υγεία μας, να το πάρει στη χώρα του, να το πατεντάρει και να αρχίσει να παράγει και να πουλάει αυτή τη χημική ουσία. Δεν έχουμε το νομικό πλαίσιο που μας κατοχυρώνει ως χώρα να το κάνουμε αυτό. Εμείς προσπαθούμε τώρα μέσα από αυτή τη διεργασία που ξεκινήσαμε, που είναι σε συνεργασία, είναι μια μεγάλη συνεργασία του ΙΤΕ, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου του Έξιτερ στη Μεγάλη Βρετανία, μέσω της αλληλούχησης των γονιδιωμάτων, να καταφέρουμε να εγγράψουμε σε καταλόγους τα είδη αυτά, σε διεθνείς και εθνικούς καταλόγους, ως ελληνικά είδη, γιατί μόνο το γονιδίωμα θα μας δώσει τη δυνατότητα αυτή, ή αν όχι μόνο το γονιδίωμα, θα μας δώσει ένα έξτρα εργαλείο στα χέρια μας για να μπορούμε να κατοχυρώσουμε τα είδη αυτά. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα υπάρχει και μια καταγραφή και μια κάτι τέλος πάντων που να κατοχυρώνει την ελληνικότητα, να το πω έτσι. Ακριβώς. Όλων αυτών των ειδών. Ακριβώς. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο, κύριε Σαρή, και η ασπιρίνη κριτική, θυμάστε, που είχε γίνει δώρος, έτσι. Είναι, ναι, το Ιαμάν. Για τη λέξη ασπιρίνη είχε γίνει δώρος. Ναι, ναι, ναι. Το Ιαμάν, το οποίο βασίζεται σε κάποια βότανα της Κρήτης και στο λάδι κλπ. Οπότε αυτό θα μπορούσε να το πάρουν και άλλοι μεταεπιστήμονες και να το συνεχίσουν ενδεχομένως με κάτι της άλλο. Αυτό είναι ο σκοπός μας, να μπορέσουμε να δώσουμε στην επιστημονική κοινότητα τη δυνατότητα να εμβαθύνει τις μελέτες της στο βάθος το οποίο επιτρέπει η γνώση της αλληλουχίας του γονιδιώματος των οργανισμών αυτών. Πάρα πολύ σημαντικό. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρετε. Αυτή η έρευνα είναι επίπονη, φαντάζομαι θα διαρκέσει αρκετό καιρό. Ναι, να ολοκληρωθεί δηλαδή. Και κατοχυρώνει πάρα πολλά πράγματα. Πολλά στάδια, έχει πολλά στάδια. Και κάθε φορά που ένας οργανισμός αλληλουχείται, δίδεται στην κοινότητα. Δηλαδή, κάνουμε μια δημοσίευση, όπως με την τελευταία δημοσίευση που έγινε με το γονιδίωμα του Μπράσκα Κρέτικα. Θα συνεχίσουμε δημοσιοποίηση άλλων γονιδιωμάτων. Τώρα, όσον αφορά το δίκταμο, επειδή είναι λιγάκι περίπλοκο το θέμα, ίσως πάει λίγο παρακάτω η δημοσιοποίηση του γονιδιώματος. Να, ενδιαφέρει, φαντάζομαι, αρκετά. Έτσι, ωραία. Τώρα, αυτό το γονιδίωμα ενδεχομένως να υπάρχει και σε πολλά φυτά, να το πω έτσι. Όχι, το κάθε φυτό. Είναι, ας πούμε, το κάθε φυτό τέτοιου τύπου είναι και ένας ξεχωριστός, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, ας πούμε. Είναι, όπως ακριβώς είμαστε και εμείς οι άνθρωποι. Ο καθένας από εμάς έχει το δικό του γονιδίωμα, το οποίο τον κάνει ξεχωριστό και διαφορετικό από τους άλλους. Έτσι λοιπόν και τα φυτά ως είδη έχουν το κάθε είδος το δικό του γονιδίωμα, άρα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και τις δικές του ιδιότητες. Οπότε να καταλάβω δηλαδή ότι ξεκινάτε με αυτό το συγκεκριμένο φυτό, με το δίκταμο, και έχει και συνέχεια για τα υπόλοιπα φυτά τέτοιας της Κρήτης. Ακριβώς. Αλλά άγρια τέλος πάντων φυτά τέτοια. Ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα είδη τα οποία γνωρίζουμε ότι είχαν στο παρελθόν ή ακόμα και σήμερα κάποιες ιδιότητες οι οποίες μας ενδιαφέρουν, να τα εντάξουμε στο πρόγραμμά μας. Και να δούμε και αν κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή, έτσι που... Προφανώς. Γνωρίζοντας λοιπόν το γενετικό τους υλικό, να μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα, μια άλλη προσέγγιση είναι ότι μπορούμε να, με τη γνώση του γονιδιώματος, να καταφέρουμε να αναπτύξουμε μεθόδους για την διάσωση κάποιων ειδών τα οποία ίσως απειλούνται αυτή τη στιγμή από την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα. Βέβαια, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο προσθέσει αυτό το πολύ σημαντικό. Νομίζω δώσαμε αρκετή πληροφορία. Ωραία. Λοιπόν, δεν θα πάω σε άλλο κομμάτι. Θα μείνουμε εκεί στο δίκταμο. Εκτός αν θες εσύ κάτι να μας πεις. Πριν σε ευχαριστήσουμε. Όχι, μια χαρά. Για ποιο κομμάτι? Από τις σχολές και το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, αν υπάρχουν κάποια νέα. Αν από τα σχολεία εδώ της
για την Επιτροπή Παιδείας. Αλλά σε δεύτερο χρόνο και ενδεχομένως την επόμενη φορά που θα είστε εδώ. Καλύτερα να το κάνουμε. Ωραία. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παναγιώτο Σαρή. Καλή επιτυχία σε όλο αυτό το επίπονο εγχείρημα. Και με τις επόμενες ανακοινώσεις θα χαρούμε πολύ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά με το...